Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν τρεις μήνες περίπου, σε αυτή την αίθουσα, η Βουλή συζήτησε την πρόταση της κυβέρνησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, Προανακριτικής Επιτροπής, για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και στην πρόταση αυτή τοποθετήθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ενώ διάνθιζαν τις τοποθετήσεις τους και τις ομιλίες τους, λέγοντας σε όλους τους τόνους και σε όλες τις πτώσεις ότι θέλουμε να λάμψει η αλήθεια, στο τέλος καταψήφισαν την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής. Με ποιο τρόπο θα έλαμπε η αλήθεια, Διερωτώ με. Με ποιο τρόπο. Σήμερα οι ίδιοι έρχονται στο Κοινοβούλιο και κατηγορούν την κυβερνητική πλειοψηφία ότι θέλουμε να συσκοτήσουμε, προσέξτε, και να κουκουλώσουμε, αυτές ήταν οι εκφράσεις που χρησιμοποίησαν, το σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Επιτροπή, η Προανακριτική Επιτροπή, αποφάσισε η υπόθεση αυτή να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη. Με τη νομική κατασκευή την οποία παρουσίασε ο εισηγητής, ο κύριος Παρασκευόπουλος, και που δεν αφήνει κανένα περιθώριο να θεωρηθεί ότι η δωροδοκία έγινε κατά την άσκηση των καθηκόντων κάποιου υπουργού ή πρωθυπουργού ακόμα περισσότερο. Έρχονται λοιπόν σήμερα, γι' αυτό αυτή η επιθετικότητα, και λένε ότι θέλετε να συγκαλύψετε και δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση στην Επιτροπή. Μα η Επιτροπή κατά πρώτο και κύριο λόγο αποφάσισε για το νομικό ζήτημα της αρμοδιότητας. Εάν θα εξετάσει η ίδια την υπόθεση ή θα την αναπέμψει στη δικαιοσύνη για περαιτέρω έρευνα. Και επειδή ακριβώς πίστευαν ότι η Επιτροπή θα οδηγεί το σε μία άποψη παραγραφής, γι' αυτό τόσο καιρό δεν έλεγαν τίποτα. Και σήμερα που διαπιστώνουν ότι στην υπόθεση αυτή θα πέσει άπλετο φως, έρχονται ξανά με αυτό το επιθετικό ύφος, με αυτές τις απειλές και με αυτές τις εκφράσεις τρομοκράτησης, λες και δεν ξέρουν ότι η αριστερά από τρομοκράτηση δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλάβαιναν χιλιάδες αγωνιστές της αριστεράς που πέρασαν το μισό και πάνω του βίου τους στα ξερονήσια και στις φυλακές. Δεν καταλάβαιναν από το κράτος της δεξιάς και τους μπαμπούλες εκείνης της εποχής. Και θα φοβηθούμε εμείς με ειδικά δικαστήρια που μας απειλεί ο κύριος Σαμαράς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή αποφάσισε ορθά και η πορεία η οποία ακολουθήθηκε ήταν κοινοβουλευτικά ορθή με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό. Ποιος αλήθεια θα αποφάσιζε εάν δεν είχε συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή για το θέμα της αρμοδιότητας? Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος από την αντιπολίτευση? Ή ακριβώς ποντάριζαν σε αυτό ότι ακόμα κι αν συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή θα οδηγηθεί σε παραγραφή? Όλα αυτά λοιπόν δεν έγιναν και όχι μόνο δεν έγιναν, αλλά αντιθέτως αντιλαμβάνονται ότι δεν θα βρεθούν σε μία προανακριτική επιτροπή της Βουλής που εκεί μπορούν να λένε διάφορα φεδρά και γελία περί πολιτικών διώξεων και πολιτικών αντιπάλων. Θα βρεθούν απέναντι στους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς, τους οποίους οι ίδιοι, για τους οποίους οι ίδιοι έχουν πει ότι έχουν
την αμέριστη εμπιστοσύνη τους. Αφού λοιπόν τους εμπιστεύονται, όπως τους εμπιστευόμαστε κι εμείς, εκεί θα λογοδοτήσουν και εκεί θα πούν και θα προβάλλουν τους ισχυρισμούς τους. Και όπως είπα και την προηγούμενη φορά, εύχομαι για όλους όσοι βρίσκονται σε αυτή τη δεινή θέση να αποδείξουν ότι αυτά τα οποία τους προσάπτονται δεν είναι ορθά και δεν είναι τεκμηριωμένα. Η διαδικασία λοιπόν είναι ενώπιον της αμερόληπτης δικαιοσύνης η οποία θα επιληφθεί. Όμως, χθες συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως μου έκανε εντύπωση ότι μόνο ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν την έμπνευση να αναφερθούν σε αυτό. Θυμόσαστε στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη συνεδρίαση συγκρότησης της Προανακριτικής Επιτροπής, ότι ακούσαμε απειλές περί υποβολή μηνύσεων, περί συγκρότησης ειδικών δικαστηρίων και ούτω καθεξής. Υπέβαλαν λοιπόν οι κύριοι αυτοί τις μηνύσεις τους και προχθές ο εισαγγελέας, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αγγελής, με διάταξή του έβαλε τη μήνυση του κυρίου Αβραμόπουλου, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου ως προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς στο αρχείο. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, πράγματι, για τη συζήτηση. Διότι, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, οι λεονταρισμοί, οι εκβιασμοί, οι απειλές έχουν κοντά ποδαριά. Η ανεξάρτητη λοιπόν δικαιοσύνη μίλησε. Και η μήνυση αυτή για τα μη πολιτικά πρόσωπα, για τους εισαγγελείς, οι οποίοι στολίζοντας τις μηνύσεις αυτές με ένα σωρό κατηγορίες, ετέθη στο αρχείο. Εκείνο όμως που μου έκανε έκπληξη χθες ήταν ότι οι κύριοι αυτοί προέβησαν σε δημόσιες δηλώσεις του τύπου ότι εμείς δεν είχαμε μηνύσει εισαγγελικούς λειτουργούς. Εάν αυτό δεν λέγεται πολιτική θρασιδηλία πρώτου βαθμού, τότε δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν. Δηλαδή, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος επελήφθη της υποθέσεως και με διάταξή του την έθεσε αυτές τις μηνύσεις ως τους αγγελικούς λειτουργούς στο αρχείο, τρελάθηκε, τα επινόησε. Δηλαδή δεν υπήρχαν κατηγορίες αυτές τις μηνυτήριες αναφορές και έκατσε και έβγαλε διάταξη στα καλά καθούμενα. Μα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Διότι εχθές η Νέα Δημοκρατία είχε μια άλλη ατυχή έμπνευση από αυτές που τη συνοδεύουν την τελευταία περίοδο. Εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από καμιά δικονομική διαδικασία, ενημέρωσε ξαφνικά σήμερα τη Βουλή ότι τέθηκαν στο αρχείο οι μηνύσεις που είχαν καταθέσει οι κύριοι Αντώνη Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος κατά εισαγγελικών λειτουργών που παρέπεψαν την υπόθεση Νοβάρτη στην Βουλή. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρανόμησε και δεν έπρεπε να ενημερώσει τη Βουλή. Καθή στιγμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαμβάνω έγγραφο από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Ξένη Δημητρίου, στο οποίο λέει το εξής: προς τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και γιατί η κυρία εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πράττει σωστά και ορθώς ενήργησε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Διότι ενώπιον της Βουλής εκκρεμεί δικογραφία για τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν μηνύσει οι τρεις
κύριοι Αβραμόπουλος, Σαμαράς και Βενιζέλος. Και έπρεπε υποχρεωτικά να συσχετιστεί. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν έπρεπε να ενημερώσω τη Βουλή. Δηλαδή, ότι έπρεπε να παρανομήσω. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε κάτι το οποίο είναι μοναδικό σήμερα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε το έγγραφο αυτό 10 ημέρες. Εγώ, σεβόμενος τη θέση του, την αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα πω ότι ψεύδεται, αλλά ότι λέει ανακρίβειες και καθίσταται με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο αναξιόπιστος σε αυτά που λέει, αλλά πάνω απ' όλα δεν μπορεί κανένας να τον πάρει σοβαρά. Και δεν μπορεί να τον πάρει σοβαρά όχι για αυτά που εκφωνεί για το πρόγραμμα του κόμματος του, αλλά ούτε και για πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έγγραφο αυτό χρονολογείται στις 14 Πέμπτου του 2008, πέρασε από το πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης την ίδια μέρα που έφτασε, 15 Πέμπτου 2018, αμέσως κινήθηκε η υπηρεσιακή διαδικασία και χθες κατέληξε στα χέρια μου, υπέγραψα το σχετικό διαβαστικό και το κοινοποίησα αμελητή την ίδια ημέρα στον πρόεδρο της Βουλής. Από πού προκύπτουν αυτά? Μα από τα έγγραφα. Καλό τον κύριο Μητσοτάκη, αν έχει μία συνέστηση τουλάχιστον σοβαρότητας, ας ανακαλέσει αυτό το ακραίο και συκοφαντικό το οποίο είπε. Ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε 10 μέρες στα χέρια του αυτό το έγγραφο και το κοινοποίησε χθες. Αν έχει λίγο φιλότιμο και αν θέλει να στέκεται στο ύψος του αξιώματός του. Το καταθέτω στα πρακτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν υποθεί πάρα πολλά για το ζήτημα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Και θέλω να σας πω κάτι με το οποίο είχα κλείσει την ομιλία μου όταν συζητούσαμε τη συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής. Είχα πει ότι τουλάχιστον να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί η αναθεώρηση του Συντάγματος στη βάση της πρότασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, επιτέλους να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος εδράζεται στο άρθρο 86. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλήσουν σοβαρά, ας πούν καθαρά τις απόψεις τους. Όμως, όποιος σήμερα ζητάει εδώ και τώρα εκλογές, ζητάει από την κυβέρνηση είτε τώρα, είτε τον Αύγουστο, να πάμε σε εκλογές, αυτό ισοδυναμεί με ακύρωση της συνταγματικής αναθεώρησης και επιβεβαίωση στο μέλλον για τουλάχιστον 10 χρόνια αυτού του αθλίου κατασκευάσματος του άρθρου 86, το οποίο το έφτιαξαν, το έκοψαν και το έραψαν στα μέτρα τους για να διαφεύγουν τον οποιοδήποτε έλεγχο. Η πρόταση για πρόωρες εκλογές σημαίνει στην ουσία ότι ακυρώνεται η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και η προσπάθεια εξυγίανσης του πολιτικού σκηνικού μένει για άλλη μια φορά στα αζήτητα. Γι' αυτό ακριβώς Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σε αυτό συμφωνούν απολύτως. Εκλογές! Να μην αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, να μην υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο και με αυτό να κλείσω. Παρακαλώ, συντομεύεται, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό έχω τελειώσει. Ναι, ναι, βεβαίως. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, θυμόσαστε όλοι
την ένταση με την οποία έπαιζε το σενάριο της παρένθεσης, της αριστερής παρένθεσης. Και θα σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί το είχαμε ζήσει σε αυτή την αίθουσα. Το σενάριο της αριστερής παρένθεσης το είχαν οργανώσει και το είχαν μεθοδεύσει όχι μόνο χρονικά, αλλά και με βάση τι θα βρούμε στα δημόσια ταμεία, αυτοί οι οποίοι αποχωρούσαν. Και θυμόσαστε όλοι ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής δημοκρατίας η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν έγινε το Φεβρουάριο όπως κάθε φορά, αλλά την μετέφεραν το Δεκέμβριο. Ακριβώς γιατί οργάνωναν από τότε αυτή την αθλειότητα να βρεθούμε στο κενό χωρίς χρηματοδότηση και να αποτελέσει η διακυβέρνηση της χώρας από την αριστερά ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Διαψεύστηκαν. Διαψεύστηκαν στην πράξη και κυρίως σήμερα ανησυχούν. Ανησυχούν για το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο το οποίο οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή και στα βράχια, τον ελληνικό λαό στη φτώχεια και στην ερήμωση, βλέπει ότι ούτε εκλογές θα έχουν, ούτε αποτυχία της κυβέρνησης προϊονίζεται, αλλά αντίθετα, αυτή η κυβέρνηση βγάζει τον τόπο από τα μνημόνια, τελειώνει αυτό το άθλιο καθεστώς της Επιτροπίας και της Μνημονιακής Επιτήρησης και επιτέλους η Ελληνική Βουλή, ο ελληνικός λαός, μπορεί να συγκροτήσει αυτοδύναμα το μέλλον του. Γι' αυτό ακριβώς τρομάζουν. Γι' αυτό ακριβώς φοβούνται. Εμείς λοιπόν ας τους πούμε, δικαίως τρομάζουν και δικαίως φοβούνται. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι τα άνοδα δυτικά θεωρία παρακολουθούν συνεδρίες αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου.